Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η Πλατεία Ελευθερίας για το νέο πλαίσιο και τα ζώα συντροφιάς, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προχώρησαν κυνηγετικοί σύλλογοι και κοινοφιλικά σωματεία, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ζήτημα της υποχρεωτικής στήρωσης των κατοικίδιων ζώων. Η εστάση είναι η πιο βασική, είναι ως προς τις στηρώσεις. Δεν γίνεται να μας λέει για οριζόντια στήρωση όλων των δεσποζόμενων ζώων. Δηλαδή τα ζώα που τα έχουμε περιορίσει, που τα ελέγχουμε, που είναι στο σπίτι μας, που είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιημένα, δεν γίνεται να μας επιβάλλει να τα στηρώσουμε. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τις γεννήσεις ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι ανεξέλεγκτες οι γεννήσεις. Αυτό το νομοσχέδιο θίγει κατάφορα και τους ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων, αλλά και τα δικαιώματα των ίδιων των ζώων. Αν θέλετε τη γνώμη μας, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να λέγεται Άργος, αλλά θα έπρεπε να λέγεται Ευνούχος Άργος. Διότι προτείνει καθολικά και οριζόντια, χωρίς να προβλέπει απολύτως καμία εξαίρεση, την στήρωση όλων των δεσποζόμενων και μη ζώων. Είπα ναι στην ευζωία και όχι στην υποχρεωτική στήρωση, τονίζοντας ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν θα περάσει, ενώ το χαρακτήρισαν ως αφόπλακα για τις ελληνικές φυλές, η διατήρηση και η ανάπτυξη των οποίων επαφιέται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα κυνηγό. Με τη στήρωση αυτή θα σταματήσει να διευνίζεται αυτή η ράτσα, το είδος τέλος πάντων, και γι' αυτό είμαστε κατά τα αντίθετη. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να σταματήσει, και ιδιαίτερα στα κυνηγόσκυλα που εμείς έχουμε συνδεθεί μαζί, είναι σαν την οικογένεια, σαν τα παιδιά μας. Που έχουμε. Αν αυτό περάσει, όλα αυτά θα αφανιστούν, θα ξεφανιστούν. Είναι σκυλιές όπως ο Κρητικός, η Χνηλάτης, σκυλιά που ζούσαν οι παππούδες μας, τα οποία όλα αυτά θα φύγουν. Πώς θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε? Προσπαθούν να αφανίσουν το κυνηγό, τα σκυλιά μας, τι θέλουν να καταφέρουν? Θα είναι άλλος ένας κενός και ανεφάρμοστος νόμος και δεν είναι σωστό. Από τη στιγμή που η πολιτεία αδυνατεί να ελέγξει τους ασυνείδητους, μαζί με τους ασυνείδητους να τιμωρεί και τους ευσυνείδητους. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε μέσα από τη διαβούλευση αυτή να εξαχθούν όλα τα στοιχεία αυτά που θα αποτελέσουν τη βάση του νομοσχεδίου. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, οι ιδιοκτήτες σκυλιών και γατιών υποχρεούνται να στηρώσουν τα ζώα τους μέσα στους 6 πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση ενός έτους ζωής. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει πίσω τις διατάξεις για την καθολική στήρωση και να θεσπίσει διαφανείς διαδικασίες που θα επιτρέπουν την ελεγχόμενη αναπαραγωγή. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας τελεί υπό την αιγίδα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, ενώ τις επόμενες μέρες οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο θα κλιμακωθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Γύρω στις 17 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα την πανελλήνια απεργία που θα κάνουν οι κτηνιάτροι.